Χριστία γεννήσει. Μπράβο, να πω σαν ποντρικό. Το γεννάτε σήμερα. Αρκετά παιδιά που δεν περιμένουν δώρα από τον Άγιο Βασίλη λόγω της οικονομικής κρίσης έψαλαν τα κάλαντα για αρκετές ώρες και συνέβαλαν στην εορταστική ατμόσφαιρα. Για να μαζέψουμε χρήματα και να πάρουμε δώρα στους αγαπημένους μας. Πόσο σημαντικό είναι που κάνεις ηλίθεια αυτό? Εντάξει, στις μέρες μας είναι σημαντικό. Είναι και μια ευχαρίστηση ότι έχεις τα δικά σου λεφτά, μπορείς να πάρεις μόνη σου αυτό που θέλεις και είναι πολύ ωραίο. 95 ευρώ είχε μαζέψει. Κάπου εκεί. Παιδάκια να πηγαίνουν να πούν τα κάλαντα και να τα διώχνουν από τα μαγαζιά. Έρχονται και μας λένε: όχι, μην μας τα πείτε, δεν θέλουμε ή κάτι τέτοιο. Από αλλά σε έναν άνθρωπο ναι. Πήγαμε μέσα και θέλαμε να του πούμε τα κάλαντα και είχε μόνο 2-5 ευρώ μέσα στη ταμιακή μηχανή και μας έδωσε το ένα. Θα έλεγα ότι ήταν η πιο καλή προσφορά. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα για να αγοράσουν δώρα, ρούχα και να συμβάλλουν οικονομικά στα έξοδα των οικογενειών τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Να τα δώσω στη μαμά μου να πάρει στο σπίτι κάτι. Ήταν ανάγκη στο σπίτι. Ναι. Εμείς δώσαμε τα λεφτά διότι από εδώ το παιδί θέλει να πάρει ένα λάπτοπ. Ναι. Εγώ σκέφτομαι να πάρω ένα καινούργιο κινητό και εσύ τι θες? Ρούχα. Εάν χρειαστούν οι γονείς μας κάποια λεφτά, θα σας δώσουμε. Μαζί τα λεφτά για να πάρω το λάπτοπ επειδή. Είναι ένα ακριβό δώρο και δεν μπορεί να μου το πάρει η οικογένειά μου. Πήρα ήδη. Πήρατε δωράκι να το δούμε? Ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο πήρατε. Το καινούριο του ημερολόγου. Ενώ άλλα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα, αποταμιεύοντας χρήματα για τις δύσκολες μέρες. Είναι σημαντικό γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Και είναι σημαντικό να κάνουμε αποταμίευση, γιατί μετά, άμα θέλουμε κάτι σημαντικό, μπορούμε μετά να το αποκτήσουμε. Βλέπουμε πολλές φορές κάποια παιδάκια στους δρόμους που δεν έχουν να φάνε, ζητιανεύουν. Είναι έτσι λίγο λυπητερό να τα βλέπεις έτσι. Και εμείς να καταλάβουμε τώρα για να παίρνουμε άσχετα πράγματα. Έχει διάφορα πράγματα και ωραία η αγορά. Χριστουγεννιάτικο ήταν το κλίμα σε περιφέρεια Κρήτης και Λότζια. Προσμένουμε τη γέννηση του ανθρώπου. Η γέννηση πάντα φέρνει ζωή, ελπίδα, αισιοδοξία και πραγματικά θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη και βέβαια χρειάζεται και τούτες τις μέρες περισσότερο από κάθε άλλη φορά η αλληλεγγύη. Πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία, αισιοδοξία. Και ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος από το φετινό.